Και απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη στο στούντιο. Ο Υπουργός Τουρισμού είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καθότι γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι εξόχως απαιτητικό και σφιχτό. Και θα ήθελα να σας ξεκινήσω, κύριε Θεοχάρη, από τις πρόσφατες εξελίξεις, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Προλίγου είχαμε την τακτική ενημέρωση, μάθαμε ότι η Κρήτη μπαίνει στο σύνολό της στο πορτοκαλί, ανεβαίνει δηλαδή ανεβαίνουν επίπεδο και τα Χανιά και το Λασίθι. Λίγο αργότερα είδαμε το χάρτη του ECDC, ο οποίος μας τοποθετεί, μας χρωματίζει με κόκκινο χρώμα. Θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας, να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτή η διαφορά και πώς επηρεάζει, αν επηρεάζει, ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν ήδη κανονίσει να έρθουν στην Κρήτη ή σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη. Πράγματι, είχαμε η πέμπτη είναι η μέρα των αναθεωρήσεων και για τους χάρτες του ECDC, αλλά και για τη χώρα μας και αναθεωρούμε ανάλογα με τα στοιχεία. Η εικόνα είναι ότι υπάρχει μια σχετική επιδείνωση από την προηγούμενη εβδομάδα, αν και ο ρυθμός αύξησης πια είναι σταθεροποιημένος. Είδαμε χαρά ότι σήμερα τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν είναι κατά 170-180 λιγότερα από την ίδια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι με την αύξηση που είχαμε χθες, ότι σταθεροποιείται λίγο η κατάσταση και αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε την αύξηση την εσωτερική στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 αυτόματα σημαίνει μια σειρά από μέτρα όπως περισσότερα τεστ, όπως ένταση του εμβολιαστικού, της προσπάθειας για εμβολιασμό, mm-hmm. είτε επικοινωνιακά είτε με τις κινητές μονάδες, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να μην μας ξεφύγει στο επίπεδο 4 και έτσι να οδηγηθούμε ξανά πίσω ένα επίπεδο κάτω. Όσον αφορά τον ECDC, δεν σημαίνει τίποτα από μόνος του. Δηλαδή αυτός ο χάρτης απλώς είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο που αυτόματα παίρνει κάποια μέτρα, άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες μια αλλαγή στους κανόνες που ισχύουν για κάποιες χώρες. Κάποιες άλλες χώρες το λαμβάνουν υπόψη, αλλά δεν είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Δηλαδή, αν δούνε κάποια στοιχεία όπως μια σταθεροποίηση, μπορεί να περιμένουν μια εβδομάδα να δούνε μήπως ξαναπέσει πάλι και δεν κάνουν πολλά μπρος-πίσω. Βάζουν δηλαδή και ένα φίλτρο ανθρώπινο σε αυτού του είδους τις αποφάσεις. Άρα, είναι μια κατάσταση που την παρακολουθούμε και θα την παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς είναι ευμετάβλητο το πεδίο και με πολύ μεγάλη πρόκληση για εσάς. Είναι μια δύσκολη εξίσωση με πολλές μεταβλητές στο να τρέχει μια υγειονομική κρίση εν μέσω τουριστικής περιόδου. Νομίζω ότι αυτή τη δυσκολία την αναγνωρίζουν και οι επικριτές σας. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Τον περασμένο Μάιο, σε συνέντευξή σας στο BBC, σας είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος αν υπάρχει ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τις υποδομές επιδημιολογικής επιτήρησης στα νησιά. Και είχατε απαντήσει πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια ότι όντως είμαστε έτοιμοι και ότι είχατε υπερθεματίσει ως προς το στόχο που ήταν τα νησιά να είναι free COVID zone. Θέλω λοιπόν σήμερα που βρισκόμαστε στα μέσα προς τα τέλη Ιουλίου να μου πείτε αν θεωρείτε ότι το άνοιγμα του τουρισμού έγινε τόσο οργανωμένα όσο θα έπρεπε και με τη δέουσα ασφάλεια. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουμε είναι πολύ συγκεκριμένος και έχει δουλευτεί και φέτος όπως δουλεύτηκε και πέρσι και χτίσαμε πάνω στα εργαλεία που είχαμε πέρσι καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας είναι στατικός. Mm-hmm. Γιατί ακούω μια κριτική η οποία λέει ότι αν κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι χάλασε ο σχεδιασμός σου. Αυτό είναι λαθασμένο και αυτό δείχνει και μια διαφορά αντίληψης. Η αντίληψη ότι έρχομαι, κάνω ένα σχεδιασμό τον Ιανουάριο και μετά αφήνω τη χώρα να τρέχει και ό,τι και να συμβεί, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα κρούσματα. Εγώ επειδή πήρα μια απόφαση τον Ιανουάριο, θα φοβάμαι να την αλλάξω, μήπως και με επικρίνει η αντιπολίτευση, είναι πέρα και μακριά από κάθε τρόπο σκέψης που έχουμε εμείς τουλάχιστον. Έχετε δίκιο. Επ' αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο στον αντίποδα. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί και να επιστρατεύσει ως παράδειγμα ότι για τη μετάλλαξη Δέλτα δεν μάθαμε σήμερα, γνωρίζαμε και προμηνών. Η μετάλλαξη Δέλτα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Ευρώπη ήταν πολύ διαφορετικός, αν θέλετε, και μάλλον τους τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα είναι που ουσιαστικά έχουμε αυτή την εξάπλωσή της. Ήρθε μέσω της Βρετανίας, η οποία είχε πολλές πτήσεις με την Ινδία. Την είχαμε και την ξέραμε και τις βλέπαμε, την παρακολουθούσαμε φυσικά στην Ασία, όμως στην Ευρώπη δεν είχε έρθει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς
έχουμε ένα σχεδιασμό, mm-hmm. αλλά έχουμε και τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα να τον διαφοροποιούμε ανάλογα με τις συνθήκες. Δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα πιο αυστηρά ή πιο δύσκολα ή πιο δίσκαμπτα, περιμένοντας μια μετάλλαξη. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ανάλογα με τις εξελίξεις να διορθώσουμε. Θα δώσω το παράδειγμα, γιατί ακούγαμε την κριτική για τα σύνορά μας στα βόρεια πριν από mm-hmm. λίγο καιρό. Δεν ακούμε πια τα ζητήματα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις, κάνουμε τις διορθώσεις και την αλλαγή που χρειάζεται και αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Λοιπόν, να σας πάω λίγο στις δηλώσεις που κάνατε το πρωί στα μέσα. Δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των εμβολιασμών. Είπατε όμως μεταξύ πολλών άλλων ότι αποτελεί το μόνο διαβατήριο για τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μαθαίνουμε ότι τρέχει και το διαδικαστικό, το πρόγραμμα της ΔΥΠΕ με τις κινητές μονάδες που θα βρεθούν σε ξενοδοχεία προκειμένου να βοηθήσουν στο να τρέξει ακόμη περισσότερο το κομμάτι αυτό και να εμβολιαστούν όσοι εργαζόμενοι δεν το έχουν πράξει μέχρι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω για την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν γιατί δεν εμπίπτουν στην κατηγορία που ο εμβολιασμός είναι κάτι που θα τους συστήσει ο ίδιος τους. Ο γιατρός, ο οικογενειακός τους γιατρός, λόγω της κατάστασής τους. Για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων θα υπάρχουν κυρώσεις κοινώς. Υπάρχει περίπτωση να χάσει κανείς τη δουλειά του? Όχι. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κανείς τη δουλειά του, τελεία. Είτε mm-hmm. για αυτή την κατηγορία, είτε για την κατηγορία που δεν εμβολιάζεται. Δεν mm-hmm. μιλάμε για να χάσει κάποιος τη δουλειά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρχεται σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους λόγω της φύσης της δουλειάς του mm-hmm. και να παραμένει ανεμβολίαστος και να θέτει ενδεχομένως σε κίνδυνο την διασπορά της νόσου σε πάρα πολύ κόσμο. Άρα θα υπάρχουν δυνατότητες κάποιος που δεν είναι εμβολιασμένος να πηγαίνει σε κάποιες θέσεις που δεν έχει τόσο μεγάλη επαφή, για παράδειγμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό από την διευθέτηση που κάνει η επιχείρηση. Και θα υπάρχουν τέτοιου είδους μεθοδολογίες. Εκεί που έχει δικαίωμα ο εργοδότης να αρνηθεί mm-hmm. την παροχή της υπηρεσίας είναι μόνο στις περιπτώσεις που δεν δέχεται κάποιος ούτε να ελεγχθεί, ούτε δηλαδή να κάνει το rapid test ή το self test, το οποίο είναι απαραίτητο κάθε εβδομάδα mm-hmm. για να μπορέσει να συνεχίσει μια επιχείρηση, διότι θέλουμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε υγειονομικά τη χώρα ασφαλή. Αυτό που είπατε σε σχέση με τις δηλώσεις μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να το εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο για να είναι ξεκάθαρο. Η χώρα μας, ο κίνδυνος μάλλον που έρχεται για το τουριστικό τους προϊόν είναι από το να μας κλείσουν κάποιες άλλες χώρες. Δεν είναι κάποιος άλλος κίνδυνος. Αυτό που είπαμε προηγουμένως με το κόκκινο, το βαθύ κόκκινο, το πορτοκαλί και η παρακολούθηση και η συζήτηση που κάνουμε καθημερινά με τις διάφορες χώρες για να αποδείξουμε πόσο ασφαλείς είμαστε. Αυτό θα συμβεί με την άνοδο των κρουσμάτων. Η άνοδος των κρουσμάτων είναι σε ευθεία συσχέτιση με την πρόοδο των εμβολιασμών. Μάλλον αντιστρόφως ανάλογη. Όσο πιο προοδεύουμε στους εμβολιασμούς, mm-hmm. τόσο πιο μικρότερη ή και μείωση κρουσμάτων μπορεί να έχουμε, είτε μικρότερη άνοδο. Άρα, αν έχει κάτι ο τουρισμός να απειληθεί, είναι λόγω της μη ικανής πρόοδου των εμβολιασμών που οδηγεί σε αυξημένα κρουσμάτα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, νομίζω είναι οι πρώτοι που έχουν συμφέρον και οικονομικό, εκτός από το φυσικά υγειονομικό τους συμφέρον, προστατεύουν τον εαυτό τους, να εμβολιαστούν για να σιγουρέψουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, και επειδή βρίσκεστε σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με τους επιστήμονες και τους ειδικούς, θα ήθελα να σας ρωτήσω και με αφορμή το παράδειγμα της Μυκόνου, αν κινδυνεύουν και άλλες περιοχές και άλλα νησιά να μπουν στο ίδιο πλαίσιο με τα ίδια αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Να μιλήσω για τα Καθημάς, για τα του οίκου μας και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Είναι δύο περιοχές που εμφανίζονται πολύ ψηλά στη λίστα καθημερινά σε ό,τι αφορά τις νέες θετικές διαγνώσεις. Βέβαια, το είπαμε και πριν από λίγο, ότι πλέον όλο το νησί έχει μπει στο πορτοκαλί. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι υπάρχει προφανές. Προοπτική στον ορίζοντα, δηλαδή, να μπούμε σε μοντέλο τύπου Μυκόνου? Δεν θα το έθετα στη λογική της προοπτικής. Δεν υπάρχει κάτι που να το απαγορεύει. Εάν η κατάσταση πραγματικά μας ξεφύγει και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλοι μαζί. Ιδιωτικός τομέας, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και κράτος δεν καταφέρουμε συντονισμένα να κρατήσουμε τα κρούσματα χαμηλά, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι στο τραπέζι, δεν είναι να είναι κοντά για να μπει στο τραπέζι. Και αν θέλετε, το πλέγμα των μέτρων που έχουμε θεσμοθετήσει είναι ότι μόλις φτάνουμε στο επίπεδο 3, μπαίνουν θετικά μέτρα, όπως σας είπα, και για την ένταση των εμβολιασμών. Και για την ένταση των ελέγχων, ώστε να κρατήσουμε σε απομόνωση τους ανθρώπους που είναι θετικοί, ώστε να
πάρει πάλι την Κατιούσα και να πέφτουν τα κρούσματα και να μην πάμε στο επίπεδο 4. Άρα όλος ο σχεδιασμός είναι προς την κατεύθυνση να αποφύγουμε το επίπεδο 4. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντοτε να το αποφεύγουμε. Mm. Κάποιες φορές και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτο. Θέλω να πιστεύω από αυτά που έχω δει εγώ στην Κρήτη, από το γεγονός ότι οι επαγγελματίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι με ευθύνη και την παίρνουν σοβαρά την ευθύνη αυτή που αυτό έχουμε απέναντι. Έτσι. Είναι όμως κάποιες περιπτώσεις που είναι και αντικειμενικά δύσκολες. Mm-hmm. Μιλάμε για κάποια μπαρ, μιλάμε για νέα παιδιά, μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο να ελεγχθούν, ειδικά αν έχουν πιει και ένα ποτήρι παραπάνω. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν με ένα τάκτ, με μια προσπάθεια που να μην οδηγούν και σε άλλα αποτελέσματα. Άρα αυτό που έχω συστήσει, για παράδειγμα, βρέθηκα στη Χερσόνησο με τον Δήμαρχο, είναι να κάτσουν κάτω οι φορείς, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι οι πιο επικίνδυνες στη διασπορά του ιού, mm-hmm. η αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος, και να μπει μια συμφωνία κυρίων, ώστε να μπορέσουμε να ελεγχθούν τα πράγματα και να κρατηθούν σε ένα τέτοιο επίπεδο το οποίο να είναι ανοιχτό και να μην δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, να επιμείνω λίγο στις εξελίξεις που αφορούν τη Μύκονο και με αφορμή αυτό παρακολούθησα πολύ αναλυτικά τις συνεντεύξεις που παραχωρήσατε εσχάτως. Δηλώσατε ότι τα νέα μέτρα που επιβλήθηκαν δεν προκάλεσαν προβλήματα και ακυρώσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος του νησιού δεν φαίνεται να ενστερνίζεται αυτή σας την τοποθέτηση, όπως και μία μερίδα επιχειρηματιών οι οποίοι είπαν ότι έγιναν μαζικές ακυρώσεις, κάτι το οποίο συνοδεύεται και από απώλεια εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, για να το συσχετήσω, μέσα από το ρεπορτάζ και τις επαφές που είχαμε, υπήρξε όντως μία μερίδα επιχειρηματιών του τουρισμού, οι οποίοι θεωρούν ότι το παράδειγμα της Μυκόνου μας άγγιξε, μας επηρέασε και εμάς, δεν θα πω ότι πάγωσαν οι κρατήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι βαριά έκφραση αυτή, μας επηρέασε όμως μέχρι ένα βαθμό. Και θέλω να μου απαντήσετε και να μας δώσετε με σαφήνεια την εικόνα που διαμορφώνεται με βάση ενδεχομένως και αριθμούς, για να μην μιλάμε σε αόριστη βάση. Ακριβώς. Επειδή ακριβώς βλέπω λίγο να γίνεται μια συζήτηση που και δεν ακούω αριθμούς από την απέναντι μεριά και αριθμούς εγώ δίνω από την απόδο μεριά. Αλλά θα σας τα πω τα πράγματα όπως έχουν και πού επηρέασε και πού δεν επηρέασε. Γιατί είδα δημοσιεύματα τα οποία ήταν και υπερβολικά. Δηλαδή την επόμενη μέρα μας έλεγαν κιόλας ότι πηγαίνουν στην Ίμπιθα ή πηγαίνουν στην, σε άλλες περιοχές του Σεντροπέ. Δηλαδή που σημαίνει ότι έχουμε πρόσβαση και παρακολουθούμε και τις κρατήσεις των άλλων χωρών και βλέπουμε κιόλας από τη μία μέρα στην άλλη ότι φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί, που είναι προφανώς ότι είναι υπερβολές. Άρα, να πούμε το εξής. Η πλάστικα έχει δύο μεριές. Η μία μεριά είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάποιες εικόνες συνωστισμού, οι οποίες εικόνες συνωστισμού, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, δημιουργούν μια εικόνα ότι η χώρα μας δεν ελέγχει την κατάσταση και την αφήνει ελεύθερη. Και στη συνέντευξη που είπατε, αλλά και συνολικότερα σε όλα μου τα ταξίδια, και ξέρετε πολύ καλά ότι πήγα σε πάρα πολλές χώρες, όλες τις χώρες ενδιαφέροντος, τουριστικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, η βασική ερώτηση που μου ρωτούσαν είναι μήπως βιάζεστε, μήπως θέλετε τα λεφτά, μήπως ο τουρισμός είναι τόσο σημαντικός που θα πετάξετε την υγεία στην πάντα και θα μας θέσετε όλους σε κίνδυνο. Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Εγώ είχα τότε ένα επιχείρημα πολύ ουσιαστικό. Κοιτάξτε τι κάνουμε στην Κάλυμνο. Τότε ήταν στο κόκκινο και είχαμε τοπικά μέτρα και τους έλεγα εμείς δεν θα αποστούμε από την ευθύνη μας να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Άρα υπάρχει αυτή η εικόνα που σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είχαμε και αρνητικά σε ιστοσελίδες στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού, έδωσε καλή εντύπωση. Από την άλλη, προφανώς είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται και πηγαίνουν για αυτό ακριβώς, για το πάρτι, για το ξενύχτη, για τη μουσική, για το χορό, για όλα αυτά. Και αυτούς τους επηρέασε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι στη Μύκονο, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, οι κρατήσεις οι οποίες είχαμε ακυρώσεις, βέβαια είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε συνέχεια ακυρώσεις, γιατί υπάρχει μια ευελιξία, ήταν μεταξύ 1 και 1,5%. Η πληρότητα που έχει αυτή τη στιγμή η Μύκονος είναι γύρω στο 95-90%, 85% στα χειρότερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πληρότητα που είναι πάρα πολύ ουσιαστική και πάρα πολύ σημαντική. Οι αφήξεις με τον κυλιόμενο μέσο όρο που παρακολουθούμε των 7 ημερών δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου, δεν έχουν πέσει προς τα κάτω από το αεροδρόμιο. Κάποια πλοία που ήταν δεμένα και ήθελαν, ενδεχομένως θα μπορούσαν να μείνουν κάποιες μέρες, έλυσαν και πήγανε για πάρο, δηλαδή μετακινήθηκαν. Εκεί είχαμε επηρεασμό και είχαμε φυσικά
επηρεασμό πάρα πολύ στην κατανάλωση αλκοόλ και από τα μπάρ, τα εστιατόρια και όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία επηρεάστηκαν. Άρα, προφανώς κάποιες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν. Σε γενικές γραμμές όμως οι τουριστικές επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία δεν είχαν ακυρώσεις πέρα ή λίγο παραπάνω από το σύνηθες που θα περίμενε κανείς. Εγώ λοιπόν μιλάω με στοιχεία, σας λέω 1 με 1,5%, μιλάω με νούμερα. Η αόριστη κριτική δεν νομίζω ότι είναι απάντηση σε αυτό που λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στοχευμένα στο Ρέθυμνο. Ο νομός ζει κατά 80% από τον τουρισμό και επειδή καταγράφεται έκδηλη αγωνία στις τάξεις των ξενοδόχων, των επιχειρηματιών, των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που απασχολούνται στον τουρισμό, αναφορικά με τα ξενοδοχεία καραντίνας. Φέτος στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόνοια, σε αντιδιαστολή με πέρυσι που υπήρχε ξενοδοχείο καραντίνας. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στα μέσα προς τέλη Ιουλίου με τη Δέλτα να καλπάζει για να αρχίζει να αναζητά το Υπουργείο δωμάτια καραντίνας? Γιατί προφανώς κάποια δεδομένα γέννησαν αυτή την ανάγκη. Βέβαια. Φέτος ο σχεδιασμός είναι αρκετά διαφορετικός από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί φέτος είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Πέρσι είχαμε ξενοδοχεία παντού, διότι είχαμε PCR τεστ μόνο, που σημαίνει ότι κάναμε το τεστ κατά την είσοδο και αναζητούσαμε 24 ώρες μετά τον τουρίστα, εκεί που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ερχόταν Αθήνα και τον ψάχναμε στη Μήλο. Γιατί είχε πάρει και το καράβι και είχε πάει στη Μήλο και ήταν ήδη στο ξενοδοχείο του. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να μοιράσουμε τα κρεβάτια και να τα έχουμε σε κάθε προορισμό από λίγα κρεβάτια. Φέτος αυτό έγινε ανάποδα. Τα rapid test σημαίνουν ότι κατά την είσοδο βρίσκουμε όλους όσοι πρέπει να πάνε σε καραντίνα και έπρεπε τα κρεβάτια να μαζευτούν σε λιγότερα και μεγαλύτερα σημεία. Τους εντοπίζετε όμως όλους, να πιαστώ από αυτό που είπατε? Θα σας πω ότι οι θετικότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ θα σας πω για τη Μεγάλη Βρετανία που έχει και τη μεγαλύτερη μετάλλαξη δέλτα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τους ελέγχουμε όλους. Και οι θετικότητες είναι ελάχιστες. Ελάχιστες. Δηλαδή, τεστάρουμε 10.000 και βρίσκουμε 8. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μικρό ο αριθμός που βρίσκουμε. Τα στοιχεία του Ηρακλείου από τον κύριο Πλιάκα ήταν ότι στα 25.000 τεστ που έγιναν, τα τελευταία 25.000, βρήκαμε 20 θετικά κρούσματα. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν έχουμε προβλήματα κατά την είσοδο. Όμως, σταδιακά, με τα μέτρα που πάρθηκαν και εσωτερικά για να μετακινηθείς, έπρεπε να τεσταριστείς κατά τις μετακινήσεις. Με τις υποχρεώσεις που αυξήθηκαν σε σχέση με την επιστροφή. Δηλαδή, πολλές χώρες έβαζαν υποχρεώσεις τεστ κατά την επιστροφή και όχι μόνο κατά την είσοδο της χώρας μας. Σήμαινε ότι η πολιτική προστασία κατά τη διαχείρισή της, μας ζητάει κάθε εβδομάδα διάφορα σημεία με ξενοδοχεία καραντίνας. Σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε, μέσα σε μία εβδομάδα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε, όπου μας ζητάνε, εμείς ως Υπουργείο έχουμε την υποχρέωση να τα βρούμε και τα βρίσκουμε εντός της εβδομάδας που είναι ο προβλεπόμενος χρόνος για να ενεργοποιούνται αυτά. Άρα, τρέχει και επί του πρακτέου γρήγορα το διαδικαστικό και δεν θα τεθεί θέμα αν και εφόσον προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα ευμετάβλητο πλαίσιο και κανείς δεν ξέρει τις επόμενες μέρες τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πάω σε ένα θέμα το οποίο θίξαμε και νωρίτερα στη συζήτησή μας και να σας το προσαρμόσω και να σας το θέσω υπό το εξής πρίσμα. Θεωρείτε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης εν μέσω τουριστικής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ενισχυτικά για την διεθνή εικόνα της χώρας μας? Μπορεί δηλαδή να αποτελέσει επιπλέον ισχυρό διαφημιστικό εργαλείο, διότι ο τελικός κριτής είναι ο πελάτης, ο οποίος θα μεταφέρει τα καλό στα κακό κείμενα στη χώρα του. Εμείς το έχουμε αυτό το χαρτί στα χέρια μας. Πράγματι, η συνολική διαχείριση της κρίσης και των πολλαπλών, εγώ θα σας έλεγα, κρίσεων, το γεγονός ότι κάνουμε προτάσεις, καινοτομούμε σε πολλά επίπεδα και στην διαχείριση του τουρισμού, αλλά όχι μόνο, δεν θέλω να μιλήσω μόνο γι' αυτό, έχουν εκτοξεύσει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Το λεγόμενο branding, σε άπτες στα ελληνικά, της Ελλάδας, είναι στο υψηλότερο σημείο που εγώ το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια και σίγουρα τα τελευταία 10 χρόνια που είχε χτυπηθεί πάρα πολύ λόγω της κρίσης της οικονομικής. Συνεπώς, αυτό
το εκμεταλλευόμαστε και στο επενδυτικό πεδίο και στο τουριστικό πεδίο, αλλά και σε κάθε άλλο πεδίο. Είναι ένα διαβατήριο, αν θέλετε, για τις πρωτοβουλίες της διεθνής, ακόμα και τις γεωστρατηγικές που παίρνει η χώρα μας. Αλλιώς σε αντιμετωπίζουν όταν έχεις αυτή την εικόνα και αλλιώς με μια αρνητική εικόνα. Συνεπώς, εγώ βλέπω ότι η χώρα μας είναι επιθυμητή, θέλουν να έρθουν και θέλουν να έρθουν από τους εκατομμυριούχους όλοι, από τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, τον Τζεφ Μπέζος που ήταν πριν από λίγο εδώ, μέχρι τους γνωστούς της Ιφιλίου και φυσικά και τους αγνώστους. Το γεγονός ότι η κρουαζιέρα μας αυτή τη στιγμή είναι το 50% της κρουαζιέρας που γίνεται στην Ευρώπη, είναι στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι το homeporting είναι περισσότερο από το να έρθουν περνώντας τα πλοία και να κάνουν call σε λιμάνια ελληνικά. Για πρώτη φορά είχε να συμβεί από το 1971, που ήταν οι χρυσές εποχές της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι στον οργανωσμένο τουρισμό τα πακέτα περίπου το 50% κλείνεται για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι στη χειρότερη τρίτη θέση, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές για να έρθουν. Το ότι έχουμε 10 πτήσεις καθημερινές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας φέρνουν εδώ κόσμο ο οποίος έρχεται να επισκεφτεί τη χώρα μας, είναι, αν θέλετε, μια εικόνα, ένα παζλ του πόσο ισχυρό είναι το brand και πόσο μαγνήτης και πόλος έλξης είναι για τον διεθνή αυτό κόσμο. Είναι αδιαφυσβήτητο, νομίζω. Απλώς επειδή στο πλαίσιο της ασφάλειας και της διαχείρισης δίνεται η εντύπωση ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στους εμβολιασμούς, οι οποίοι σαφέστατα αποτελούν μια σπίδα προστασίας. Κάνω το εμβόλιο, μέγιστη πράξη ατομικής ευθύνης, προστατεύω εμένα, προστατεύω και τον συνάνθρωπό μου, ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, πέρα από τους εμβολιασμούς, κύριε Θεοχάρη, έχουμε να προτάξουμε κάτι άλλο. Τι εννοώ? Υπάρχει μια σοβαρή και ολοκληρωμένη επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα? Υπάρχει ισχυροποίηση του συστήματος μαζικού και δωρεάν τέστινγκ? Γίνεται η απομόνωση των κρουσμάτων σωστά? Γίνεται εξαντλητική ιχνηλάτηση και απομόνωση των επαφών στο επίπεδο που πρέπει? Γιατί, ξαναλέω, διανύουμε την τουριστική περίοδο, βρισκόμαστε στην καρδιά αυτής. Και γιατί σας το ρωτώ επίσης αυτό? Προημερών ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά να παραδέχεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ότι υπάρχουν δυσκολίες κατά τον έλεγχο και ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η δυνατότητα να γίνονται μαζικά rapid test. Μα τις προκλήσεις τις γνωρίζατε πολύ καλύτερα από ό,τι εμάς. Έχετε δίκιο ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πάντοτε, έχει τα πάνω και τα κάτω της. Αν πάρουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πριν από ένα μήνα περίπου, ο αριθμός των τεστ που γινόταν ήταν πάρα πολύ μικρός. Ήταν 40.000 εκτός από τα self-test. Είχαμε όμως και τα self-test, τα οποία μας αύξησαν πάρα πολύ τον αριθμό και γι' αυτό στους χάρτες του ECDC, όσο αφορά το testing, είμαστε καλύτερη χώρα μαζί με τη Δανία. Οι δύο χώρες καλύτερες στην Ευρώπη. Σήμερα που μιλάμε, σπάμε ρεκόρ σε τεστ. 84.000 σήμερα και κάθε μέρα σπάμε όλα τα ρεκόρ. Αυτό έχει σχέση και με το φόβο του κόσμου. Δηλαδή, όταν πέφτει η νόσος και δεν βλέπουμε υψηλά νούμερα, δεν τεσταριζόμαστε γιατί λέμε τέλειωσε. Όταν ανεβαίνουν, φοβόμαστε περισσότερο, πηγαίνουμε σε αυτές τις μονάδες που κυκλοφορούν και ζητάμε να ελεγχθούμε. Η χώρα μας, λοιπόν, στο επίπεδο του τέστινγκ είναι πάρα πολύ καλά. Στο επίπεδο της διαλειτουργικότητας συστημάτων κτλ., νομίζω είμαστε σχετικά καλά. Μακάρι να μπορούσαμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που το κάνουμε, ενημερώσεις, είναι διάφορα αρχεία. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που βγάλαμε το Digital Green Pass και όλες αυτές τις προτάσεις που κάναμε και προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η χνηλάτιση, ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων, είναι δύσκολη. Δεν μπορεί καμία χώρα να έχει χνηλάτιση για 3.000 κρούσματα καθημερινά. Μπορούμε να χνηλατίσουμε πολύ ισχυρά και 500 και 600 και 700, που είναι ένα τεράστιος αριθμός και πολύ περισσότερος από ό,τι κάνουν άλλες χώρες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ανάλογα με την ημέρα δεν μπορεί να γίνει πλήρης η χνηλάτιση. Ο νονός μου που ήταν κριτικός κιόλας μου έλεγε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πρέπει να
προσέχουμε αυτά που έχουμε και έχουμε υλοποιήσει να τα διαφυλάττουμε ως κόριο φαγμού και κυρίως να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις βασισμένες πάνω στα δεδομένα που μαζεύουμε. Φαντάζομαι όμως ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι λέμε ισχυρό ναι στον εμβολιασμό, αλλά δεν είναι αυτό που κατ' ουσίαν θα σπάσει και τις αλυσίδες μετάδοσης. Τι εννοώ, ότι χρειάζεται επιτακτικά μια οργανωμένη επιδημιολογική επιτήρηση. Έτσι δεν είναι, έχουμε, η οποία θα πρέπει έχουμε, να ακολουθήσει δεν να και να ενισχυθεί. Φυσικά, πάντοτε ό,τι δυνάμεις μπορούμε να ρίξουμε σε αυτό το πεδίο πρέπει να τις ρίξουμε. Είναι προφανές. Είναι, δεν λέω. Υπάρχουν άπειρες δυνάμεις όμως, έτσι. Καμία σαφέστατα, χώρα δεν έχει άπειρες αλλά δυνάμεις. Αν υποθέσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι αύριο εμβολιαζόταν το σύνολο του πληθυσμού, έτσι, στο 100%. Τα αποτελέσματα δεν θα τα βλέπαμε μετά από ένα μήνα. Γι' αυτό θέτω το κομμάτι της επιδημιολογικής επιτήρησης. Κοιτάξτε, φυσικά και η επιτήρηση υπάρχει και μακάρι να βρίσκουμε περισσότερους ανθρώπους και να την κάνουμε με καλύτερους όρους. Θεωρώ ότι τους κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στην ελίτ την ευρωπαϊκή. Την κάνουμε σίγουρα πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε χώρα του μεγέθους μας και μάλλον σε επίπεδο που συγκρίνεται με τις υπερδυνάμεις του κόσμου. Υπερδυνάμεις από πλευράς οργάνωσης, πόρων, δυνατοτήτων κτλ. Κτλ. Εγώ μιλάω και ξαναμιλάω για τον εμβολιασμό για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Σιγά σιγά, με δεδομένο ότι τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους και πια και όλων των ειδών τα εμβόλια, όχι μόνο ένα εμβόλιο για τον οποιοδήποτε, αλλά όποιο εμβόλιο θες για να αποφύγουμε και τη λογική αυτή του φόβου, δεν μου αρέσει το ένα εμβόλιο, δεν μου αρέσει το άλλο. Πια δεν έχουμε ευθύνη τόσο πολύ απέναντι στους άλλους, αλλά μόνο ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας. Γιατί κι εσείς έχετε τη δυνατότητα να εμβολιαστείτε. Αν εγώ έρθω και σας κολλήσω, πάλι η ευθύνη είναι δική σας που δεν εμβολιαστήκατε, όχι δική μου που σας κόλλησα. Η ευθύνη όλων μας είναι απέναντι μόνο σε αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Τα πολύ μικρά παιδιά, κάτω από 15 ετών, και αυτοί που λίγοι έχουν χαρτί γιατρού που τους λέει για τους δικούς τους λόγους υγείας. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και εμβολιασμένος δεν είναι κάποιος, μπορεί να νοσήσει και να μεταδώσει. Με ποια έννοια το θέτω αυτό, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, ακόμη και αν είμαστε εμβολιασμένοι. Γι' αυτό ενδεχομένως υπήρξε κάποιο λάθος δια της τεθλασμένης επικοινωνιακά και πετάξαμε όλοι τις μάσκες. Δεν τελειώνει εδώ, δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Δεν τελειώνει εδώ. Από την άλλη, αυτό που έχουμε όλοι μας ευθύνη είναι φυσικά να τηρούμε όλα αυτά τα μέτρα, αλλά μέσω του εμβολιασμού να βρούμε πια έναν άλλο τρόπο ζωής με την πανδημία. Ζούμε με τη γρήπη, ζούμε με άλλες ασθένειες, ζούμε με το ρίσκο καθημερινά από την οδήγηση μέχρι το οτιδήποτε. Εάν η χώρα μας έχει τη δύναμη στο Εθνικό της Σύστημα Υγείας να παρέχει τη φροντίδα την ιατρική που οποιοδήποτε πρέπει να έχει, εάν έχει ένα εμβόλιο ώστε ακόμα και αν κολλήσει υπό αυτές τις συνθήκες και αυτή η μετάλλαξη δέλτα μπορεί να είναι πολύ γρήγορη αλλά να μην είναι η επόμενη μπορεί να τρυπάει τείχους, δεν ξέρω, δηλαδή κάθε φορά βλέπουμε όλο και πιο γρήγορος και όλο και πιο δύσκολος. Η ευθύνη μας λοιπόν και με τα εμβόλια μπορεί να είναι απλώς να προστατευτούμε ώστε και όταν την κολλήσουμε να μην πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό είναι που θέλουμε όλοι μας. Να το περάσουμε, να μην το καταλάβουμε ή τα συμπτώματα να είναι τέτοια που να μην μας αφήσουν προβλήματα. Κύριε Θεοχάρη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε και που βρεθήκατε απόψε στα στούντιο της Crypt TV. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας. Η χαρά ήταν δική μου. Ευχαριστώ πολύ.